Η κλιματική αλλαγή και το αυξημένο κόστος επηρεάζουν αρνητικά την παραγωγή του μελιού στην Κρήτη και ιδιαίτερα στο νομό Χανίων, όπως τονίστηκε σε διημερίδα που έγινε στο Πνευματικό Κέντρο με θέμα μέλι από μέλισσες και πώς. Η παραγωγή, ωστόσο, πρέπει να γίνουν περισσότερο εξωστρεφείς. Το μόνο πράγμα που μένει είναι η αυτοοργάνωση. Είναι αυτοοργάνωση, είναι συνεταιρισμοί, είναι ομάδες παραγωγών. Είναι μονόδρομος. Έχει να κάνει με το πετρέλαιο στις μετακινήσεις μας, έχει να κάνει με τις πρώτες ύλες. Από υλικά συσκευασίας, από υλικά για τις κυψέλες που χρησιμοποιούμε, από τροφές που χρησιμοποιούμε. Η κλιματική αλλαγή έχει επηρεάσει τη φύση με αποτέλεσμα να μην παράγει το νέκταρ που παρήγαγε παλιότερα. Η παραγωγή του μελιού πλήττεται ωστόσο και από ασθένειες. Το βαρώ ένα τσιμπούρι, ένα άκαρι το οποίο ταλανίζει τα μελισσοσμήνη, όπως και μια ασθένεια ενοζεμίαση. Υπάρχουν βιολογικές μέθοδοι που δίνουν λύσεις. Το πευκοθυμαρό μελό πιστοποιήθηκε τα τελευταία χρόνια, ενώ γίνεται προσπάθεια για τη διάδοση του μελιού καλοκυμηθιάς. Ένα ανθόμελο με λεπτό άρωμα το οποίο παράγεται στα κεραμιά, στα ροδοπού και στη σπάθα. Είναι ένα ανθόμελο ανοιχτού χρώματος, μέτριο άρωμα. Ουσιαστικά γίνονται αναλύσεις για να βρούμε τα χαρακτηριστικά του, να ταυτοποιηθεί. Η νοθεία, που μπορεί να φτάσει έως και στο 50%, είναι ένα άλλο πρόβλημα, ενώ οι έλεγχοι είναι σχεδόν ανύπαρκτοι. Χρειάζονται ειδικές αναλύσεις για να εντοπιστεί το ελληνοποιημένο μέλι. Δεν ήταν εύκολο, πρέπει να ήταν κάποιος πολύ εξειδικευμένος, ούτε με τρόπο, με αναλύσεις κλπ. Δεν μπορούσε να εντοπιστεί. Πάρα πολλά ελληνοποιημένα. Η ετικέτα, η οποία είναι εντελώς παραπλανητική. Εμένα η συμβουλή μου είναι να αγοράζει κανείς από την τοπική αγορά. Χέρι-χέρι, από το σούπερ μάρκετ μέλια τα οποία είναι παραγωγών. Το καλό προϊόν δεν χάνεται. Το Πολυτεχνείο, με τη χρηματοδότηση της Περιφέρειας Κρήτης, εκπονεί πρόγραμμα για την προστασία του θυμαρίσιου κριτικού μελιού μέσω αναλύσεων. Τα αποτελέσματα, μάλιστα, θα είναι εύκολα προσβάσιμα στον καταναλωτή μέσω ενός QR code που θα υπάρχει στα βάζα. Ένα μέρος του προγράμματος θα το κάνουμε, θα είναι μια βάση δεδομένων όπου θα είναι ανοιχτή, θα συνεχίσει προς όφελος και της επιστημονικής κοινότητας και οποιοδήποτε άλλου. Στόχος είναι να μελετήσουμε σε βάθος και να αναδείξουμε βοτανική και γεωγραφική προέλευση του κριτικού μελιού. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει το μέλι είναι φυσικά η νοθεία. Τώρα ελπίζουμε με αναλύσεις τέτοιου είδους, με DNA κλπ. Του μελιού, που μπορούμε να ελέγξουμε την προέλευσή του, να μπορέσουμε να εντοπίσουμε και τις καλύτερα, να πιστοποιήσουμε το μέλι μας και να εντοπίσουμε τις νοθείες. Στο νομό Χανίων είναι καταγεγραμμένοι στη Διεύθυνση Γεωργίας περισσότεροι από 1.200 μελισσοκόμοι.